Να πω... Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα από Ρόδο, Λευτέρης, Παναθηναϊκός. Ναι, για λέγε ρε Λευτέρη, αυτά που υπάρχει να πεις κάτι. Θα σου πω κάτι. Τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται μέσα στο γήπεδο. Εσείς γιατί φύγατε? Ήτανε λάθος. Α, ήτανε λάθος. Δεν έπρεπε να φύγει. Εσύ πιστεύεις ότι όντως τραυματίστηκε ο παίκτης του Παναθηναϊκού? Αυτό δεν με ενδιαφέρει, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Τι δεν σε ενδιαφέρει? Αλλά ό,τι και να είναι το παιχνίδι πρέπει να παίζεται μέσα στο γήπεδο. Ναι, σωστό. Και όχι έχεις τον πάγκο τόσους παίκτες, δεν σου κάνει αυτός, βάζεις τον άλλον. Έτσι, μπράβο. Μπαίνεις μέσα, παλικαρίσια, τρως 3-5, δεν ξέρω τι γίνεται, μπράβο. Και φεύγεις κύριος. Μακάρι, αυτά μακάρι να ήταν σαν και εσένα κι άλλοι να ήταν. Όχι, εγώ λέω την αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, ναι. Διότι έβλεπα ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μέχρι το 49 έβλεπα ένα ωραίο παιχνίδι. Οι καρδιές μας χτυπούσανε, γουστάραμε, βλέπαμε ένα ωραίο τέρμπι. Και ξαφνικά σηκώνονται και φεύγουνε. Αυτά δεν είναι σωστά για μεγάλες ομάδες. Ναι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το βασικό. Το δεύτερο που πιστεύω εγώ είναι ότι πρέπει όλοι αυτοί, και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό, αυτά τα παιδάκια που πετάνε αυτές τις κροτίδες και είναι ανεγκέφαλα και κάνουν ζημιά στις ομάδες τους, φίλε, θα πρέπει αυτό να τιμωρούνε. Εγώ δεν θα τιμωρούν την ομάδα. Άκου να σου πω. Έλα εδώ, φίλε μου. Περίμενε. Γιατί την πέταξες, μάγκα μου? Έλα εδώ, έξω από το γήπεδο. Ωραία. Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Περίμενε, αλλά όταν σε ένα γήπεδο είναι 35.000 και πετάγεται μόνο μία, εντάξει, καταλάβεις, δεν είναι ότι φύγανε 200, 150, βρέθηκε ένας, και δεν ξέρω κι αν είναι και Ολυμπιακός, μπορεί να είναι και βαλτός αυτός, έτσι νομίζω εγώ. Μπορεί κιόλας, ναι. Έτσι, μπράβο. Δεν γίνεται τώρα. Εγώ... Να μην έχει πέσει. Θέλω... Ναι, για πέσει, συνέχισε να το πω μετά. Θέλω να πω ότι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμπι μέχρι το 49. Βλέπαμε ωραίο ποδόσφαιρο, γουστάραμε, ωραία ατμόσφαιρα και χάλασε γιατί δεν ξέρω ποιος, ο Αλαφούζος, ποιος να πάρουμε την ομάδα να φύγουμε, να την πάρεις την ομάδα να φύγεις γιατί. Δεν το κατάλαβα. Κοίτα φίλε... Τόσους παίχτες έχεις, 5 αλλαγές έχεις, δεν είναι όπως παλιά, είχα 2 φίλε, δεν έχω αλλαγή. Βάβο, σωστό. Να σου πω κάτι, κοίτα, ο Ολυμπιακός θα δικαιωθεί γιατί υπάρχουν στοιχεία. Έτσι, γιατί αυτή η απόφαση βγήκε από μια δικαστήνα που είναι Παναθηναϊκός και ενώ υπάρχει το ασυμβίβαστο, δεν έχει παραιτηθεί. Αν το θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, Ολυμπιακός... Εγώ θέλω να ξαναγίνει το παιχνίδι. Το πιο τιμίο. Το παιχνίδι αυτό πρέπει να ξαναγίνει. Άκουσε με, φίλε. Και εγώ δεν θα διαφωνήσω, αλλά όχι όμως να μείνει αυτή η απόφαση. Έτσι, όχι. Να ξαναγίνει από την αρχή, να ξαναγίνει. Αυτή η απόφαση είναι άδικη. Ναι. Είναι άδικη, γιατί όταν έρχεσαι στη λεωφόρο πόσες πέσανε. Ρε, μία φίλε, ή δύο. Τι, μόλις. Όταν έρχεσαι στη λεωφόρο πόσες πέφτουνε, μία ή δύο, 100 πέφτουνε. Άκου να σου πω, στη λεωφόρο, αν θυμάσαι, είχατε ανοίξει τη θύρα 13 και είχατε μπει μέσα, φιλαράκο μου. Συμφωνώ και μπράβο σου που είσαι έτσι και τα λες δίκαια. Δηλαδή τώρα θα αναγκαζόμαστε να λέμε μπράβο σε κάποιον που τα λέει σωστά. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, εγώ σου δίνω μπράβο, σου λέω μπράβο. Αλλά να θυμίσω τώρα τον αγώνα αυτόν που ανοίξατε την πόρτα και στη θύρα 13 μπήκατε μέσα και το κάγκελο πίσω από το τέρμα. Έτσι, πετάξατε ευθείας βολίδης με τον πιστόλι. Τραυματίστηκε ο... πώς το λέγανε, ο Φιγκό Πάσο. Ναι, αυτό. Λοιπόν, σε τραυματισμό, παιδιά, σε τραυματισμό πρέπει να φεύγει η ομάδα. Σε τραυματισμό. Δεν γίνεται τώρα να βάλαμε και τον παίκτη να είναι με τα αίματα και να λέμε όχι, να κάτσεις να παίξεις. Αλλά τέτοιου είδους που έγινε προχτές, κουφάθηκα. Τι είναι κουφάθηκες? Γιατί άκουγες πριν, μωρέ. Άκουγες πριν. Λέει, μετά λέει, θα διάσεις. Δηλαδή, έχετε πει κάτι της μαλακής που δεν στέκουνε ούτε ιατρικά, ούτε βάση νόμου. Γι' αυτό θα δικαιωθεί ο Ολυμπιακός. Και θα σας μείνει για άλλη μια φορά η ομάδα της Πουστιάς. Λοιπόν, εγώ θα πω, μετά το πρωτάθλημα των Πρεσπών, το θυμάστε, το είπα και πριν, το πρωτάθλημα της Μεζούρας, πέρυσι, ακούσε το άλλη Πουστιά, ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν, λέει, τα έλειπε τόσο, λέει, 1,5 πόντο, λέει, πιο κοντό. Καλά, ένα μήχρονο θα πέσει από εκεί και το άλλο μήχρονο θα πέσει από τα κανονικά τα δοκάρια. Και φύγανε. Άλλη πουστιά αυτή. Έτσι.
των Πρεσπών πάει η Μακεδονία μας, πάει το όνομα της Μακεδονία μας, το έδωσε ο Τσίπρας και ο Ιβάν στο μπούστι τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων, το ΖΑΕΦ, έτσι, πάει και αυτό το πρωτάθλημα. Και τώρα τι έχουμε, το πρωτάθλημα της Στραγκαστρούκας, ωραία. Εάν δεν δικαιωθεί ο Ολυμπιακός, παιδιά, γιατί έχει και στοιχεία, όχι το λέω εγώ να δικαιωθεί, υπάρχουν στοιχεία. Κάθε κροτίδα, δηλαδή θα πέφτει μια κροτίδα απ' έξω, θα κάνει όλες σκουφάθηκα, πέφτω κάτω. Μέχρι απ' έξω θα περνάνε, δεν θα πέφτουν κροτίδες. Δεν θα γίνεται κανένα παιχνίδι να τελειώνει σε κανένα άθλημα. Σε κανένα άθλημα. Οι δικαστή να είναι τόσο άρρωστοι που βάσει τις ιδιότητες που έχει, που πρέπει να δίνει δικαιοσύνη, δεν είναι ο Τάκης που εγώ θα παραβλέψω κάπου, έλα μωρέ παράτα μας, πέναλτι ήτανε. Που δεν θα το πω, άμα δεν είναι θα το πω. Αλλά πες ότι το πω. Αυτή πρέπει να δικάσει βάσει νόμου. Είναι Παναθηναϊκός η κυρία, μπράβο της. Τι λέει εδώ, κουφάθηκε επειδή έπεσε 15 μέτρα μακριά. Έλα ρε άνθρωπο. Δηλαδή πώς το παλικάρι το άλλο του Παναθηναϊκού. Λέει, δεν θέλει να... Δεν ήθελε ο Παναθηναϊκός να φύγει. Αυτή η δικαστήνα τόσο τυφλωμένη είναι. Γι' αυτό σας είπα, έπρεπε να παραιτηθεί. Ο εισαγγελέας πανηγύρισε το πτρόπαιο του Ολυμπιακού την Ευρωλίγκα και τον βάλανε τον άνθρωπο να παραιτηθεί επειδή πανηγύρισε την νίκη του Ολυμπιακού. Δεν πες ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αυτή η δικαστήνα, γι' αυτό δεν θα πω πολλά, δεν έχω να πω πολλά. Γιατί θα διαβάσουμε το σκεπτικό της κυρίας δικαστήνας. Ε, να δούμε πώς δίκα στον Ολυμπιακό. Και τότε θα αρχίσουν τα όργανα. Δηλαδή, ρε παιδιά, σύνταξε εδώ πέρα και το στυλό, το γαμημένο, και γράφει. Να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, γιατί ο Μουνιακάρ δεν άκουσε. Δεν ακούει. Είναι δυνατόν. Γι' αυτό σας λέω ότι θα πέσει, πώς το λένε, η απόφαση αυτή, δεν μπορεί να σταθεί. Θα πάει στο Εφέσον, που είναι τρεις δικαστές εκεί, που θα δικάσουν βάσει νόμου. Και με τον αγώνα με τον Πάκο που με ρωτήσατε πριν, δεν θυμάμαι αν σας το είπα, θα παίξουμε με κόσμο. Δεν στέκει αυτά, δεν γίνεται. Εάν και το ΑΣΕΑΔ, που δεν νομίζω, γιατί είναι τρεις νομίζω δικαστές, δύο-τρεις πως είναι, πάντως ένας δεν είναι. Ο Ολυμπιακός θα πάει στο ΚΑΣ. Θα γελάει όλη η Ευρώπη. Ήδη γελάει η Ευρώπη με το που... Έτσι, όπως κουφάθηκε η Ευρώπη, διάβασα κάπου, ότι η Ευρώπη εχθές κουφάθηκε με το κορεό του Παναθηναϊκού. Ας το διάλο. Γελάει ο κόσμος, ρε. Ρε είστε μαλάκες, ρε. Ρε παιδιά, καμιά φορά κι εγώ, ρε, έτσι μου έρχεται να το πάρω, όχι εφέτος, κάποιο προβλήμα να πούμε, πες το διάλο να το πάρουνε, για να μην πας και γίνουν άνθρωποι. Γιατί όσο δεν παίρνετε πρωτάθλημα και όσο σας γαμάμε εμείς βάσει ομάδος και βάσει... Γιατί δεν έχετε ποτέ ομάδα, έτσι, μη θυμίσω εγώ. Μάλλον να πω ότι κάποτε είχαμε τον Τέταρ και εσείς είχατε τον Μπασινά και μου παίρνετε τον Κολτσιδάκι και μου παίρνετε το πρωτάθλημα. Και γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, να πάρετε και σε ένα πας και γλυκαθείτε λίγο και σας φύγει λίγο αυτή η μαλακία που σας δέρνει. Αλλά όχι ρε, πώς δεν το πάρετε. Ούτε αυτό που σκέφτομαι να το μπας και το πάρετε. Όχι, μαλακία είπα. Θα σας γαμάμε συνεχώς. Και παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Παντού. Εμπρός. Ναι.